Λοιπόν, συναδέρφες και συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι τη πορεία των διαπραγματεύσεων σε αυτό το πεντάμινο εξάμηνο. Είναι γνωστό και δεν μάσησε τα λόγια του και ο Πρωθυπουργός που ανέλαβε το κυριότερο μέρος της πολιτικής διαπραγμάτευσης, αυτό που είπε ότι δεν μας εκφράζει, δεν θέλουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Με το περίστροφο, είναι δικά μου λόγια αυτά, με το περίστροφο στο Κρόταφο. Ακόμα και το κλείσιμο των τραπεζών, δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα μπορούσα να πω δύο κουβέντες μονάχα. Απαγορεύεται το κλείσιμο των τραπεζών από την ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία πρέπει σαν βάση αρχής να προστατεύει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος εν συνόλο και στα επιμέρους κράτη. Είναι όμως μια κουβέντα που δεν έχουμε χρόνο να τον αναφέρουμε. Η συμφωνία που έρχεται σήμερα προς ψήφιση έχει 4 σκέλη. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς οι ίδιοι παρασυρώμαστε μιλώντας μόνο για το δημοσιονομικό μέρος, λέγοντας και είναι πράγματι τα μέτρα οριζόντια, άδικα, ηφαισιακά και πολλά άλλα επίθετα που μπορεί κάποιος ή κάποια να πει γι' αυτά. Όμως η σύμβαση αυτή, παρά το γεγονός ότι και τα μέτρα τα δημοσιονομικά, τα ηφαισιακά και τα λοιπά, είναι πολύ καλύτερα ακόμα και από τις προβλέψεις που είχαν εισηγηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στις αρχές του χρόνου πριν γίνουν εκλογές, είτε με το email Χαρδούβελη είτε και με την ανάληψη της υποχρέωσης για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είναι αρκετά καλύτερα και επίσης ότι αφήνουν περιθώρια καλυτέρευσης σε αρκετά πράγματα που μερικά ανέφερε και ο Υπουργός, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πέραν του δημοσιονομικού υπάρχει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ταυτόχρονα όχι μόνο των 4 συστημικών γίνεται προσπάθεια. Δεν λέμε ότι έχει λυθεί, γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στην ανακεφαλαιοποίηση και η Τράπεζα Αττικής και οι συνεταιριστικές τράπεζες. Τρίτον, ρύθμιση έστω και αυτού του χαρακτήρα, γιατί έχουμε δύο ζητήματα ρύθμισης του χρέους. Το πρώτο βήμα είναι η μεταφορά των υποχρεώσεων που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το δούνου του που θα τα πάρει τώρα ο ESM με καλύτερα επιτόκια. Να σου πω ένα παράδειγμα, ότι το επιτόκιο προς το δούνου του είναι 3,5%. Το επιτόκιο προς τον ESM είναι 1,20%. Τεράστια διαφορά πέραν της περιόδου χάριτος που έγινε και αναφορά και από τον Υπουργό προηγουμένως. Επομένως έχουμε ένα ζήτημα άμεσης, ας την πω έτσι, εξέλιξης για την απομείωση του χρέους και δεύτερον έχουμε μπροστά μας την ανάληψη της υποχρέωσης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τη Σύνοδο Κορυφής για να συζητήσουμε την απομείωση του χρέους τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Τρίτον, ανάπτυξη. Εδώ πρέπει να, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σαφές ότι θα καλυφθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ρεύσει χρήμα ζεστό στην αγορά, μπορεί να είναι γύρω στα 4, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, ενδεχομένως και λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι των οφειλών του δημοσίου που πρέπει να εξοφληθεί για, τουλάχιστον και για λόγους υποχρέωσης, αλλά τουλάχιστον και για λόγους ρευστότητας στην οικονομία.
Μέσα στο κατάλογο, στο κεφάλαιο ανάπτυξη, θα πρέπει να... Μέσα στο κεφάλαιο ανάπτυξη θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που εισηγούμεθα σήμερα, που εισηγείται σήμερα η κυβέρνηση, είναι, έχουν διαφορά με τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας κατά 20 δισεκατομμύρια. Και μέσα σε αυτό το κεφάλαιο της ανάπτυξης είναι και το περίφημο σχέδιο Juncker. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη για μας θα έχει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ταξικό πρόσημο. Επειδή ο χρόνος μου τον έφαγε, κύριε Πρόεδρε, με το διαδικαστικό, και θα παρακαλέσω να έχω 2-3 λεπτά ακόμα και πάω τρέχοντας, το ταμείο, το νέο ταμείο που γίνεται, δεν είναι σαν το ΤΑΙΠΕΔ. Θυμίζω ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε αναλάβει την εκποίηση, δηλαδή το ξεπούλημα δημοσίων επιχειρήσεων ή δημόσιας περιουσίας 50 δισεκατομμυρίων που έπρεπε να πουληθούν σε 3 χρόνια και τα λεφτά αυτά θα πηγαίναν για την κάλυψη του χρέους. Σήμερα αυτό το ταμείο που δημιουργείται είναι για 30 χρόνια. Τα εισπράξεις που θα έχει, καταρχήν, δεν είναι μόνο από πωλήσεις, μπορεί να είναι με συμμετοχή του δημοσίου, με εκμετάλλευση της περιουσίας και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το ταμείο είναι για 30 χρόνια και τα κέρδη του θα πηγαίνουν και για τις τράπεζες και για το χρέος και κυρίως για την ανάπτυξη. Η παρούσα σύμβαση στηρίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όχι στο αγγλικό που είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή σε ένα ιδιωτικό δίκαιο με πράγματες δεσμεύσεις, δηλαδή το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, αφού παρετούμεθα από την ετεροδικία, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, θα μπορούσε να πάρει περιουσιακά στοιχεία του κράτους. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Εφαρμόζεται το διεθνές δημόσιο δίκαιο, δηλαδή οι επράγματες υποχρεώσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Αναδιάρθρωση του χρέους. Είπα προηγουμένως για πώς μας βολεύει η μεταφορά του χρέους τώρα στο ESM. Αγρότες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ εκλέγομαι μάλιστα και από αγροτική περιοχή και υπάρχει ένα οδυνηρό ζήτημα που και εμένα προσωπικά αλλά και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί βαρύτατα. Απευθύνουμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ξέροντας ότι είναι και βαθύς γνώστης και πονάει για αυτή την ιστορία με την αγροτική οικονομία. Θα πρέπει άμεσα, Υπουργέ, να προχωρήσουμε στη διευκρίνηση ποιοι αγρότες έχουν ως κύριο επάγγελμα το αγροτικό, να προχωρήσουμε σε ζητήματα που θα μας βοηθήσουν να τους ξεχωρίσουμε από τις επιχειρήσεις, τις αγροτικές επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα να υπολογίζουμε ζητήματα όπως οι τεχματές δαπάνες που υπολογίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης προκειμένου να αφαιρούνται από το συνολικό κόστος, να μπαίνουν στο συνολικό κόστος και αναφερούνται από τα κέρδη. Υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό με τα κόκκινα δάνεια. Έχουν γίνει βήματα, αλλά τουλάχιστον αποφύγαμε τα χειρότερα. Δηλαδή αποφύγαμε να πωληθούν τα κόκκινα δάνεια σε ξένα funds προκειμένου να επιέσουν και να δισταυρίσουν σε βάρος των απλών ανθρώπων που έχουν πάρει δάνεια. Σήμερα προστατεύονται και θα γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για την προστασία των ευάλωτων κατηγοριών. Συλλογικές διαπραγματεύσεις, εδώ τουλάχιστον αναγνωρίστηκε ότι θα επανέλθουν σε συζήτηση στη βάση, και έχει σημασία αυτό, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της ILO, και επομένως είναι σε μια θετική κατεύθυνση χωρίς να είναι σίγουρο. Τελειώνοντας, συναδελφοί, θέλω να πω ότι το στοίχημα για μας είναι να κυβερνήσουμε.
Να κυβερνήσουμε κάνοντας τομές στο χρόνο και στο χώρο. Να κυβερνήσουμε χτυπώντας, γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χτυπώντας τη διαφθορά, χτυπώντας το λαθρεμπόριο, χτυπώντας τη σαθρή όπου υπάρχει λειτουργία του κράτους με τη γραφειοκρατία, χτυπώντας την ασυδοσία των βαρώνων, χτυπώντας τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή. Ένα παράδειγμα. 12 λεπτά, κύριε Μπαλούρα. Τελειώνω σε ένα λεπτό, γιατί είπαμε τα προηγούμενα. Ένα παράδειγμα. Εάν συλλάβουμε μέρος της κλοπής του ΦΠΑ, που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 9 δισεκατομμύρια, και πιάσουμε στην πρώτη φάση τα 3 από αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τις εισπράξεις αυτές, τα έσοδα αυτά, για να απαλύνουμε τον πόνο των απλών ανθρώπων ή των αγροτών ή των νέων επαγγελματιών κτλ. Είναι πραγματικά ένα συμβιβασμός επώδυνος. Όμως θυμίζω προς όλους τους συναδέρφους και στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πολλοί και μεγάλοι συμβιβασμοί. Στην Ολομέλεια θα πούμε ίσως περισσότερα πράγματα, αλλά θέλω να θυμίσω μόνο ένα συμβιβασμό μεγάλο. Τη νέα οικονομική πολιτική που αναγκάστηκαν να κάνουν οι Μπολσεβίκοι στα πρώτα χρόνια της κατάκτησης της εξουσίας, που ήταν μια στροφή συντηρητικού χαρακτήρα στην οικονομική πολιτική της τότε επαναστατημένης Ρωσίας. Η ιστορία της ανθρωπότητας, συνάδελφοι, είναι μια ιστορία καταγραφής αλμάτων, αλλά με τακτικούς συμβασμούς. Μπορεί, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ να σφραγίσει την εποχή του. Θα θυμηθούμε και θα το αναπτύξουμε στην επόμενη συνεδρίαση το Λαϊκό Μέτωπο της Γαλλίας. Έγινε κυβέρνηση μέσα σε βαθιά οικονομική κρίση το 1936. Κατάφερε με συνεπικορία των κινημάτων ακόμα και σήμερα να υπάρχουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα από την εποχή εκείνη. Ευχαριστώ.